θα μιλάω μέσα από το κείμενο που έχω συντάξει για αυτή την εκδήλωση. Ονομάζομαι Νίκος Τζαχρίστας και είμαι μέλος της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης Χαλκίδας για τους πρόσφυγες μετανάστες. Η παρουσία μου εδώ έγινε μετά από πρόσκληση της κίνησης απελάς στον ρατσισμό και την πυρακάτη του σχολείου μεταναστών και τους ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ για να περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα φιλοξενίας. Εγώ θα τα ονόμαζα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό γιατί έτσι έχουν τοποθετηθεί, έτσι έχουν ρηχτεί οι άνθρωποι μέσα στα στρατόπεδα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται αυτές είναι και οι διαθέσεις των διαχειριστών που έχει διορίσει η κυρία Φωτίου. Βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί η συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο πια ανώδυνα γίνεται και με όποια κονδύλια έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού να διατηρήσει τον κομματικό της στρατό. Η αδιαφορία τους για τη ζωή των προσφύγων φάνηκε όταν τους εγκατέστησαν το χειμώνα σε σκηνές μέσα στη λάσπη, μέσα στο κρύο, με φαγητό που δεν το τρώνε ούτε τα κατοικίδια, με την άρνηση να συνεισφέρουν οι ανεξάρτητοι μη πιστοποιημένοι από την κυρία Φωτίου αλληλέγγυη. Και η αδιαφορία τους φάνηκε πιο... ήταν πιο ορατή όταν άρχισαν να συμβαίνουν κάποια κρούσματα υπατήτηδας α, τα οποία άγγιξαν τον αριθμό των 50-60 κρούσματων. Εκεί φάνηκε τέλος πάντων πιο πολύ. Το στρατόπεδο της Βιτσόνας είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο στρατόπεδο της αεροπορίας και δεν έχει κτίσματα από τότε που λειτουργούσε εκτός από το διοικητήριο το οποίο είναι μισοκρεμισμένο. Μέσα στο στρατόπεδο πέταξαν Σύριους, Ιρακινούς, Κούρδους, Αφγανούς, με τον Ερυθρό Σταυρό να πηγαίνει εκεί από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Τονίζω το θέμα του Ερυθρού Σταυρού γιατί ανάμεσα στους πρόσφυγες υπάρχουν ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες και μωρά παιδιά. Το περιβάλλον είναι το ιδανικό για την εμφάνιση πολλών ασθενειών, πνευμονίες, δερματοπάθειες, λοιμώδεις ασθένειες, τσιμπήματα από έντομα φίδια, μέχρι και χτύπημα από αγριόχειρο που εμφανίστηκε κάποια στιγμή στη Βιτσόνα. Το βασικό μέρος της σύντησης των προσφύγων προήλθε από μια σύμβαση που έκαναν οι φορείς με μια εταιρεία catering, της οποίας το φαγητό επαναλαμβανόταν πολλές φορές για ολόκληρες εβδομάδες. Το νερό ερχόταν από δύο βιτιοφόρα της πολεμικής αεροπορίας και πλέον υπάρχει παλιά γεώτρηση σε ένα μέρος το οποίο χαρακτηρίζεται βιομηχανική περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τουαλέτες, ντουζιέρες σε μια άθλια κατάσταση, οι οποίες βγάζουν στο έδαφος τα λίμματα ή με κάποιες σωληνώσεις λίγα μέτρα παραπέρα. Το περιβάλλον, οι ήδη εξαντλημένοι από πορεία μηνών πρόσφυγες, η απουσία ουσιαστικής ιατρικής περίθαλψης, οι εγκυμονούσες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, η τροφή συμπλήρωναν ένα κοκτέιλ θανατηφόρων. Με κάποιους ανεξάρτητους αλληλέγγυους γιατρούς που είχα συζητήσει, έγινε ο συμπέρασμα ότι αν συνέχισε αυτή η κατάσταση, υπήρχαν πολλές πιθανότητες να υπάρξουν ακόμα και θάνατοι. Η κατάσταση συνεχίζεται έτσι. Όπως είπα πιο πριν, υπήρξαν 50 με 60 κρούσματα υπατήτηδας α, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν από κανέναν. Οι διαχειριστές προσπαθούσαν να τα αποκρύψουν. Ο Ερυθρός Σταυρός κόφευε, το νοσοκομείο Χαλκίδας δεν έπρεξε το χρέος του. Για όλα αυτά κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Χαλκίδας, για την οποία με διαβεβαίωσαν ότι θα σχηματιστεί δικογραφία, θα το κυνηγήσουν και θα προβούν και σε άλλες ενέργειες. Με την πολύτιμη βοήθεια της συντρόφης σας, που είναι και δικηγόρος, επικοινωνήσαμε με την Εισαγγελία Χαλκίδας και από ό,τι φαίνεται το θέμα πάει να κουκουλωθεί. Σε ανάλογη περίπτωση, αν τα κρούσματα υπήρχαν σε Έλληνες πολίτες, τα νοσοκομεία με το κελπίνο θα είχαν πάρει φωτιά. Για το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων, ενημερώθηκα ότι τα παιδιά του Δημοτικού θα κάνουν μαθήματα εντός του στρατοπέδου και τα παιδιά που ηλικιακά ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα κάνουν μαθήματα μεσημεριανές ώρες από τις 2 μέχρι τις 6 σε σχολείο που θα επιλεγεί μετά από προτάσεις
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα τα προσφυγόπουλα έκαναν σποραδικά μαθήματα και δεν υπήρξαν αντιδράσεις εντός της πόλης της Χαλκίδας. Τις τελευταίες δύο μέρες που επισκέφθηκα το στρατόπεδο, αντιλήφθηκα ότι οι διαχειριστές βάζουν καινούργια περίφραξη και άλλαξαν και την πύλη της κεντρικής εισόδου. Αυτό σε συνάρτηση με κάποιες συζητήσεις με πρόσφυγες και όχι μόνο, με κάνει να καταλάβω ότι οι διαχειριστές, η κυβέρνηση και η ΜΚΟ θέλουν να αποκλείσουν τα στρατόπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να τους αποκλείσουν από εμάς και επίσης θέλουν να αποκλείσουν και την ένταξη των προσφύγων για όσων μείνουν στην Ελλάδα εντός των τοπικών κοινωνιών. Από την πλευρά των διαχειριστών του στρατοπέδου υπήρχε από την αρχή επιθετική στάση προς τους ανεξάρτητους αλληλέγγυους, η οποία έφτασε μέχρι και σε παρακολούθηση από την ασφάλεια στα μπάρισμα καταστημάτων, σπιτιών και ιατρίων αλληλέγγυων με σπρέι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε μοίρασμα κειμένου μεταφρασμένο στα αραβικά για κάποια εκδήλωση στο κέντρο της Χαλκίδας βρέθηκε στη σκηνή Κούρδου που με βοήθησε στο μοίρασμα η αστυνομία που εκφόβιζε τη μητέρα του και στο σπίτι μου απ' έξω 24 ώρες παρακολούθησε από την ασφάλεια. Σε κάθε κινητοποίηση των προσφύγων οι διαχειριστές που απαρτίζονται από τοπικούς φορείς θα μιλάω μέσα από το κείμενο που έχω συντάξει για αυτή την εκδήλωση. Ονομάζομαι Νίκος Τζαχρίστας και είμαι μέλος της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης Χαλκίδας για τους πρόσφυγες μετανάστες. Η παρουσία μου εδώ έγινε μετά από πρόσκληση της κίνησης απελάσεις του ρατσισμού και την πλακά του σχολείου μεταναστών και τους ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι εδώ για να περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα φιλοξενίας. Εγώ θα τα ονόμαζα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό γιατί έτσι έχουν τοποθετηθεί, έτσι έχουν ρηχτεί οι άνθρωποι μέσα στα στρατόπεδα αυτά και από ό,τι φαίνεται αυτές είναι και οι διαθέσεις των διαχειριστών που έχει διορίσει η κυρία Φωτίου. Βασικές επιδιώξεις της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί η συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο πια ανώδυνα γίνεται και με όποια κονδύλια έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού να διατηρήσει τον κομματικό της στρατό. Η αδιαφορία τους για τη ζωή των προσφύγων φάνηκε όταν τους εγκατέστησαν το χειμώνα σε σκηνές μέσα στη λάσπη, μέσα στο κρύο, με φαγητό που δεν το τρώνε ούτε τα κατοικίδια, με την άρνηση να συνεισφέρουν οι ανεξάρτητοι μη πιστοποιημένοι από την κυρία Φωτίου αλληλέγγυοι, και η αδιαφορία τους φάνηκε πιο... ήταν πιο ορατή όταν άρχισαν να συμβαίνουν κάποια κρούσματα υπατήτηδας α, τα οποία άγγιξαν τον αριθμό των 50-60 κρούσματων. Εκεί φάνηκε τέλος πάντων πιο πολύ. Το στρατόπεδο της Βιτσόνας είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο στρατόπεδο της αεροπορίας και δεν έχει κτίσματα από τότε που λειτουργούσε, εκτός από το διοικητήριο το οποίο είναι μισογκρεμισμένο. Μέσα στο στρατόπεδο πέταξαν Σύριους, Ιρακινούς, Κούρδους, Αφγανούς, με τον Ερυθρό Σταυρό να πηγαίνει εκεί από τις 9 το πρωί και τις 6 το απόγευμα. Τονίζω το θέμα του Ερυθρού Σταυρού γιατί ανάμεσα στους πρόσφυγες υπάρχουν ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες και μωρά παιδιά. Το περιβάλλον είναι το ιδανικό για την εμφάνιση πολλών ασθενειών, πνευμονίες, δερματοπάθειες, λοιμώδεις ασθένειες, τσιμπήματα από έντομα φίδια μέχρι και χτύπημα από αγριόχειρο που εμφανίστηκε κάποια στιγμή στη Βιτσόνα. Το βασικό μέρος της σύντησης των προσφύγων προήλθε από μια σύμβαση που έκαναν οι φορείς με μια εταιρεία catering, της οποίας το φαγητό επαναλαμβανόταν πολλές φορές για ολόκληρες εβδομάδες. Το νερό ερχόταν από δύο βιτιοφόρα της πολεμικής αεροπορίας και πλέον υπάρχει παλιά γεώτρηση σε ένα μέρος το οποίο χαρακτηρίζεται βιομηχανική περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τουαλέτες ντουζιέρες σε μια άθλια κατάσταση, οι οποίες βγάζουν στο έδαφος τα λύματα ή με κάποιες σωληνώσεις λίγα μέτρα παραπέρα. Το περιβάλλον
οι ήδη εξαντλημένοι από πορεία αμυνών πρόσφυγες, η απουσία ουσιαστικής ιατρικής περίθαλψης, οι εγκυμονούσες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, η τροφή συμπλήρωναν ένα κοκτέιλ θανατηφόρων. Με κάποιους ανεξάρτητους αλληλέγγυους γιατρούς που είχα συζητήσει, έγινε το συμπέρασμα ότι αν συνέχισε αυτή η κατάσταση, υπήρχαν πολλές πιθανότητες να υπάρξουν ακόμα και θάνατοι. Η κατάσταση συνεχίζεται έτσι. Όπως είπα πιο πριν, υπήρξαν 50 με 60 κρούσματα υπατήτηδας α, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν από κανέναν. Οι διαχειριστές προσπαθούσαν να τα αποκρύψουν. Ο Ερυθρός Σταυρός κόφευε, το νοσοκομείο Χαλκίδας δεν έπρεξε το χρέος του. Για όλα αυτά κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Χαλκίδας, για την οποία με διαβεβαίωσαν ότι θα σχηματιστεί δικογραφία, θα το κυνηγήσουν και θα προβούν και σε άλλες ενέργειες. Με την πολύτιμη βοήθεια της συντρόφης σας, που είναι και δικηγόρος, επικοινωνήσαμε με την Εισαγγελία Χαλκίδας και από ό,τι φαίνεται το θέμα πάει να κουκουλωθεί. Σε ανάλογη περίπτωση, αν τα κρούσματα υπήρχαν σε Έλληνες πολίτες, τα νοσοκομεία με το κελπρούνο θα είχαν πάρει φωτιά. Για το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων, ενημερώθηκα ότι τα παιδιά του Δημοτικού θα κάνουν μαθήματα εντός του στρατοπέδου και τα παιδιά που ηλικιακά ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα κάνουν μαθήματα μεσημεριανές ώρες από τις 2 μέχρι τις 6 σε σχολείο που θα επιλεγεί μετά από προτάσεις από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα τα προσφυγόπουλα έκαναν σποραδικά μαθήματα και δεν υπήρξαν αντιδράσεις εντός της πόλης της Χαλκίδας. Τις τελευταίες 2 μέρες που επισκέφθηκα το στρατόπεδο, αντιλήφθηκα ότι οι διαχειριστές βάζουν καινούργια περίφραξη και άλλαξαν και την πύλη της κεντρικής εισόδου. Αυτό σε συνάρτηση με κάποιες συζητήσεις με πρόσφυγες και όχι μόνο, με κάνει να καταλάβω ότι οι διαχειριστές, η κυβέρνηση και η ΜΚΟ θέλουν να αποκλείσουν τα στρατόπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να τους αποκλείσουν από εμάς και επίσης θέλουν να αποκλείσουν και την ένταξη των προσφύγων για όσων μείνουν στην Ελλάδα εντός των τοπικών κοινωνιών. Από την πλευρά των διαχειριστών του στρατοπέδου υπήρχε από την αρχή επιθετική στάση προς τους ανεξάρτητους αλληλέγγυους, η οποία έφτασε μέχρι και σε παρακολούθηση από την ασφάλεια στα μπάρισμα καταστημάτων, σπιτιών και ιατρίων αλληλέγγυων με σπρέι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε μοίρασμα κειμένου μεταφρασμένο στα αραβικά για κάποια εκδήλωση στο κέντρο της Χαλκίδας βρέθηκε στη σκηνή Κούρδου, που με βοήθησε στο μοίρασμα η αστυνομία που εκφόβιζε τη μητέρα του. Και στο σπίτι μου απ' έξω, 24 ώρες παρακολούθησα την ασφάλεια. Σε κάθε κινητοποίηση των προσφύγων, οι διαχειριστές που απαρτίζονται από τοπικούς φορείς, αυτή τη στιγμή απαρτίζονται από φίλους και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργούσαν από εκφοβιστικά μέχρι και πυροσβεστικά. Εκεί έχει εμφανιστεί ένα φυλάδι το οποίο περιείχε κανόνες στρατοπέδου συγκέντρωσης με ημιαπαγόρευση μετακίνησης στη Χαλκίδα ή οπουδήποτε αλλού, απαγόρευση συζητήσεων πολιτικών, απαγόρευση δεσοληψιών με αλληλέγγυους π.χ. για μια αγορά κάρτας τηλεφώνου, απαγόρευση σε αλληλέγγυους να φέρουν πράγματα στους πρόσφυγες. Συχνές φιέστες με καθρεφτάκια προς τους ηθαγενείς, οι οποίες τα καταφέρουν μια χαρά, αν λάβουμε υπόψη ότι πολλοί πρόσφυγες στο στρατόπεδο σε προσωπικές συζητήσεις λένε ότι στις κινητοποιήσεις δεν είναι όλη μια γροθιά. Για παράδειγμα, όταν 10 έγκυες γυναίκες ξεκίνησαν απεργία πείνας και νερού και έδιωξαν από μέσα από το στρατόπεδο ΜΚΟ, Αντιπτέραρχο και Ερυθρό Σταυρό, κάποιοι πρόσφυγες τους ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Υπήρξαν επίσης πολλοί προπυλακισμοί εναντίον ανεξάρτητων αλληλέγγυων, αλλά και κατασυκοφαντήσεις μέσω τοπικών εφημερίδων, site και τηλεοράσεις. Οι τοπικές αρχές με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει γερούς δεσμούς με όλα τα κέντρα εξουσίας. Τον καιρό που γινόταν η απεργία πείνας από τις έγκυες, το Στάρ Λαμίας χαρακτήρισε τους πρόσφυγες αχάριστους που θέλουν να οικειοποιηθούν το στρατόπεδο. Και από το Star Channel παίχτηκε ρεπορτάζ που εκ πρώτης όψεως ήταν καλό. Στο τελευταίο λεπτό μετέφερε όμως ότι οι πρόσφυγες ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους
επειδή μπαινοβγαίνουν μη πιστοποιημένοι αλληλέγγυοι. Η στόχευση πεντακάθαρη να απομονώσουν τους πρόσφυγες από εμάς και το κράτος με τους πιστοποιημένους και τις αρχές να κάνουν πάρα πολύ ήσυχα τη δουλειά τους. Υπάρχουν κάποιοι σκοποί τους, που πιστεύω ότι η κυβέρνηση της ΜΚΟ και τους διαχειριστές έχουν, οι οποίες είναι οι εξής. Τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας να γίνουν κλειστά κέντρα συγκέντρωσης. Αυτό φαίνεται σε διαθέσεις, πράξεις ή παραλήψεις των πιστοποιημένων και τοπικών αρχών. Να διαχειριστούν τα κονδύλια για το προσφυγικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους ίδιους και όχι για τους πρόσφυγες. Να κρατούν σε εφεδρεία τις φασιστικές δυνάμεις, ώστε αν κάτι λοξοδρομήσει στο προσφυγικό από τις στοχεύσεις τους, να παίξουν και αυτό το χαρτί με ρεπορτάζ και παρακράτος να εκφασίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Να ασκούν την πολιτική κατά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Συμφωνία για το Προσφυγικό έγινε από πλευράς κυβέρνησης για να πάρει κάποια ανταλλάγματα στις αξιολογήσεις. Από τη δική μας πλευρά έχουμε καθήκον και υποχρέωση να πιέσουμε ώστε οι πρόσφυγες να ενταχθούν στις κοινωνίες και να εξαλειφθούν οι ξενοφοβικές, ισλαμοφοβικές ρητορίες, μέχρι ότου οι άνθρωποι να καταφέρουν να φτάσουν εκεί που θέλουν. Να διεξάγουμε αντιπολεμικό, αντιυμπεριαλιστικό αγώνα για τον τερματισμό του πολέμου, για να γυρίσουν και να ξαναχτίσουν οι άνθρωποι τη ζωή τους από εκεί που έφυγαν. Να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε οι πρόσφυγες να οργανωθούν, να αποκτήσουν συνελεύσεις τοπικές και κεντρικές σε συνδυασμό με τον δικό μας συντονισμό σε όλη την Ελλάδα. Η καιρή είναι δύσκολη και στην περίπτωση όπου η Τουρκία σπάσει τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή ΕΕ, οι συνθήκες θα γίνουν αρκετά δυσκολότερες και καλό θα είναι να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Να αντιμετωπίσουμε τις ρατσιστικές ρητορίες που μπορεί να πηγάζουν από το κράτος, το παρακράτος, τα ΜΟΜΟΕ και τις τοπικές αρχές μέσω της δικής μας δυνατής κινητοποίησης, αλλά αν χρειαστεί και μέσω της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, μια ξενοφοβική ανακοίνωση της Δημάρχου Ερέτριας, στο ενδεχόμενο οι πρόσφυγες να εγκατασταθούν σε έρημα ξενοδοχεία, δεν πήρε ποτέ μια απάντηση, αν εξαιρέσουμε μια μικρή ανακοίνωση της πρωτοβουλίας που πέρασε στα ψηλά. Να στιγματίσουμε την επαγγελματική αλληλεγγύη, η οποία φέρεται απάνθρωπα στους πρόσφυγες και κατά κανόνα εξυπηρετεί τις κυβερνητικές πολιτικές. Να τονίσουμε το γεγονός που πολλοί λησμονούν και αυτό είναι ότι οι πρόσφυγες μετανάστες με τους πολίτες αυτής της χώρας έχουν ακριβώς τους ίδιους εχθρούς. Ο εχθρός μας είναι ο υπεριαλισμός που πηγάζει από την παρούσα φάση της απληστίας του καπιταλισμού, που σε καιρό οικονομικής κρίσης, δικής τους κρίσης, κανιβαλίζει για να αντιμετωπίσει τα διέξοδά του. Αυτό να το μεταδώσουμε και στους πρόσφυγες για να δώσουμε όλοι μαζί ένα λησαλέο πόλεμο για μια αξιοπρεπή ζωή. Όλα αυτά που προανέφερα, μετά από επικοινωνία με συλλογικότητες ανά την Ελλάδα όπου μπορούσα, είναι συνθήκες και καταστάσεις που συμβαίνουν σχεδόν τα ίδια πάνω κάτω. Πρόσφατο περιστατικό στις Σέρες, όπου βουλευτές τα χάλασαν στη Μυρασιά. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ.